Σε κλίμα βαθύτατης κατάνοιξης, εκατοντάδες πιστοί από την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό κατέκλυσαν το κατεχόμενο μοναστήριο του Αποστόλου Ανδρέα στο Ριζοκάρπασο και παρακολούθησαν την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου. Η λειτουργία, της οποίας προέστη ο χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, λόγω των έργων αναστήλωσης τελέστηκε σε χώρο δίπλα από το μοναστήρι, που υπό τις περιστάσεις μετατράπηκε σε ναό. Ευχή, τι άλλο, του χρόνου η λειτουργία να γίνει εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Ελπίζουμε, μακάρι το χρόνο να γιορτάσουμε. Στον Απόστολο Ανδρέα, εκεί είναι έτοιμα τα έργα, δηλαδή να τελειώσει. Ελπίζουμε. Στο κήρυγμα του, ο χορεπίσκοπος ζήτησε από τους πιστούς να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους. Η προσευχή των πιστών προς τον Άγιο ήταν ελευθερία στην Κύπρο και βοήθεια στις δύσκολες στιγμές που περνά το νησί μας. Μεγάλη συγκίνηση και εύχομαι να μας αξιώσει ο Θεός του χρόνου να έρθουμε με άλλες συνθήκες. Να μας βοηθήσει να ελευθερωθούμε, να μπορούμε να μας τον έστωμα τόσο, να μας αγκλεύουμε τα σπίτια τους άλλους και τα κρόνι τους και μας. Να γίνει μια λύση να αρχούμαστε. Να μπορούμε να βλέπουμε τους τόπους που γεννήθηκαμε. Είμαστε από το Ριζοκάρπασο και νιώθουμε πολλά καλά που ήρθαμε στο μοναστήρι, έστω και τώρα. Ελπίζουμε να έρθουμε πριν να κλείσει χρόνο να έρθουμε εδώ, όλος ο κόσμος. Να έρθουν στα σπίτια τους όλοι. Ευχόμαστε του χρόνου να είμαστε στην εκκλησία μας την παλιά, έτσι σήμερα. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος, που χωροστάτησε στην Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα στο Συνοικισμό Στροβόλου, κάλεσε το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα να ακολουθήσει τον όμορφο δρόμο που ακολούθησε ο Απόστολος Ανδρέας, ώστε να αξιωθεί την Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Και όταν ζητούμε την ελευθερία μας, έχουμε βοηθόν και συμπαραστάτη τον ίδιο τον Θεό. Και εκεί που η ανθρώπινη αδυναμία μας δεν μας επιτρέπει να υπερβούμε τις δυσκολίες της ζωής, έρχεται η παντοδυναμία του Θεού και μας βοηθά. Ο Μακαριότατος αναφέρθηκε και στα έργα αναστήλωσης του μοναστηριού, τα οποία, όπως είπε, προχωρούν και είναι θέμα ελαχής του χρόνου η ολοκλήρωσή τους.